Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά του Ιαπωνικού προγράμματος Photoshop Άλλη Μάπα. Ειδικές τιμές για πολιτικούς και πρώην ιδιοκτήτες παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο 7Arts και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια» με τον πτέρο celebrity Αρχιμίδη και τον yours truly Γεώργιο Γιολδάση. Σήμερα δεν έχει άλλες γλώσσες διότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και είπαμε να κλείσουμε σοβαρά και δωρικά όπως αρχίσαμε. Βεβαίως πριν ξεκινήσετε τα γράμματα διαμαρτυρίας, τα διπλωματικά νόταμ, τις επερωτήσεις στη Βουλή, τις απελάσεις των εμπορικών ακολούθων. Να σας πω ότι επειδή η κεντρική διοίκηση της 7Arts έχει τρομερή εμπιστοσύνη και πίστη στην εκπομπή, ανανεωθήκαμε και για δεύτερη σεζόν. Οπότε, πρώτα ο Θεός, και αν στο μεταξύ δεν έχω γίνει υπερβολικά πλούσιος και διάσημος, από Σεπτέμβρη κάποια στιγμή θα είμαστε πάλι κοντά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Εδώ δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που ξέρω ότι ακόμη σε αριθμούς δεν είστε πολλοί, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά είστε θανατικές και θανατικοί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και μετά από τον πρόλογο, από το πρελούδιο, μπορούμε να συνεχίσουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Και για αυτή τη σεζόν τελευταία φορά, τα γράμματα των τηλεθεατών. Σκηνοθέτα μου, ρίξε το σήμα. Ο Χρύσανθος, με συγχωρείτε, μας ρωτά γιατί κάποιοι ενώ τρώνε δεν παχαίνουν. Χρύσανθε είναι απλό, για να σπάνε τα νεύρα των υπόλοιπων. Η Τερέζα, λάτρης των ταινιών και των σειρών επιστημονικής φαντασίας. Μας ζητά να βρούμε ένα στοιχείο σε αυτές που στερείται λογικής. Απλό, γιατί σε όλες αυτές τις ταινίες που έχει εφευρεθεί ή τηλεμεταφορά, υπάρχουν ακόμη delivery. Και συνεχίζουμε με άλλη μία ερώτηση, γιατί η ερώτηση είναι σε στυλ μηνύματος επιστολής γράμμα τηλεθεατή, που έχει σχέση με την καλλιτεχνία. Ο Νεοκλής θέλει τη γνώμη μας για τη μικρού μήκους ταινία στο πλαίσιο της δράσης Έντερ, της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, όπου λέει είναι ένας τύπος, έχει πιάσει ένα ζαρκάδι, το γδέρνει και του τρώει τάντερα. Εν τω μεταξύ όχι σε μαγειρίτσα έτσι όπως είναι ο Μα. Δεν την ήξερα εγώ αυτή την ταινία, το ομολογώ, ούτε τη δράση Έντερ ήξερα. Αλλά το μελέτησα λίγο το θέμα, ρώτησα και τον Αρχιμίδη που είναι σινεφίλ, σας προτείνει την ταινία Stage Coach του John Huston και δεν την είδα ακόμη. Πάντως από αυτά που διάβασα και είναι αρκετά το μελέτησα το θέμα, πρέπει να πω ότι δεν θα τη δω, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι το στυλ μου. Απαντώντας λοιπόν στην επιστολή σου, καλέ μας φίλε, έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι κάποιος πρέπει να συστήσει στη δημιουργό το CGI. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα. Η δεύτερη ότι είναι μία ταινία, επιτρέψτε μου την έκφραση, προϊόν της εποχής μας.
και τι εννοώ. Αν ήθελα να γίνω λίγο πιο φιλοσοφικός, πήγα να πω κάτι μεταξύ φιλοσοφικός και φιλοσοφημένος, φιλοσοφικός θα το κρατήσω, θα έλεγα ότι εμπίπτει σε εκείνες τις ταινίες εκείνης της κατηγορίας των δημιουργών ή δημιουργών που νομίζουν ότι η τέχνη πρέπει να προκαλεί, γενικά και αόριστα. Είναι το αντίστοιχο με το πολεμάω το κατεστημένο. Και το κατεστημένο μπορεί να είναι από έναν δικτάτορα μιας χώρας μέχρι το ότι βάζω κανέλα στο ριζόγαλο. Και τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου μία μπανάνα, κολλημένη με ταινία από αυτές που βάζουμε στα χαρτοκιβώτια, πωλήθηκε λέει 90.000 λίρες στερλίνες. Εντάξει, και να πούμε εμείς οι υπόλοιποι. Μόνο το μόνο που μπορούμε να πούμε, γιατί η εκπομπή είναι και βαθιά, πώς να το πω, κοινωνικοποιημένη, είναι ότι το να νομίζεις πως επειδή εσύ βαφτίζεις κάτι τέχνη είναι και τέχνη, είναι σαν να νομίζεις ότι επειδή ανάβεις φλας, έχεις δικαίωμα να αλλάξεις λωρίδα και δεν είναι προειδοποίηση. Και το τρίτο σχόλιο, τρίτη παρατήρηση, είναι ότι αν ο Μακαρίτης ο Αριστοτέλης ήξερε ότι τα λεφτά του πηγαίνουν σε τέτοιες ταινίες, να είστε σίγουροι ότι τα έντερα που θα βλέπαμε στην οθόνη δεν θα ήταν του Ζαρκαδιού. Και μελετώντας λίγο περισσότερο τι δημιουργώ, πρέπει να πω ότι έχει ένα θέμα με τα έντερα γενικότερο. Δηλαδή έκανε κάποτε ένα θεατρικό, όπου ήταν λέει ένας ψητοπόλης και έφτιαχνε γαρδούμπες και κοκορέτσια. Η εκπομπή προτείνει φρουτοκύβου σορτιζάν με σίκα και δαμάσκηνα. Και τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να κάνω κι εγώ μια ταινία με θέμα την Κωνσταντινούπολη. Τον Κωνσταντινό Παλαιολόγο. Να τον παίζει ο Τζέραρντ Μπάτλερ. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αν τον βάλω να είναι, να παρουσιάζεται δηλαδή ως σαδιστή serial killer και πράκτορας των Αμερικάνων, μπορεί να μου παίξει και εμένα η στέγη. Θα το δω και θα σας πω. Για οντισιόν θα μιλήσετε με το σκηνοθέτη μας. Η Δωροθέα. Αυτή είναι η επόμενη εκστολή, το επόμενο γράμμα. Θαυμάζει, λέει, τους κοιλιακούς της 79χρονης Βέρας Γουάνγκ. Βέρα Γουάνγκ είναι μια σχεδιάστρια μόδας. Και αναρωτιέται πώς θα καταφέρει η Δωροθέα να αποκτήσει τους ίδιους τέλειους κοιλιακούς, το six-pack. Δύο τρόποι υπάρχουν. Είτε κόβεις τις ζάχαρες και πλακώνεσαι στη γυμναστική, είτε αγοράζεις το πρόγραμμα Photoshop που είναι και χορηγός της εκπομπής. Και μάλιστα σήμερα, άμα βάλεις κωδικό Άρχη Παύλα Μίδης, θα έχεις και 10% έκπτωση. Αυτά είναι τα γράμματα των τηλεθεατών για σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως με την επόμενη στήλη, τα νέα της ειδήσεις της επικαιρότητας. Σκηνοθέτα μου, ξαναρίξε το σήμα. Και ξεκινάμε με τη Microsoft, του φίλου μας του Bill Gates. Ξέρετε, αυτού που θέλει να εμβολιάσει όλο τον κόσμο, πριν φτιάξει το Microsoft Office να μην κολλάει μια φορά την ημέρα. Αποφάσισε, λέει, στην σελίδα του MSN, υπάρχει τέτοια σελίδα, ναι, πιστέψτε με, να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους, με ρομπότ δημοσιογράφους. Όπως καταλαβαίνετε, το ακρονίμιο ARD παραμένει, απλώς από εδώ και πέρα θα σημαίνει αλήτες ρομπότ δημοσιογράφοι. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, όσο το σκέφτομαι και όσο το μελετάω. Γιατί? Αυτά τα ρομπότ έχουν αλγόριθμους. Και αυτοί οι αλγόριθμοι είναι που θα καθορίζουν το ποια είδηση είναι σημαντική για να πηγαίνει πάνω-πάνω και ποια είδηση δεν είναι σημαντική για να πηγαίνει κάτω-κάτω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εμείς που έχουμε ένα υπόβαθρο, που έχουμε ένα στάνταρντ που βγαίνουμε στην κοινωνία και ο κόσμος μας βγάζει τα από αυτό του. Κάνεις. Αυτό είναι τα αυτά. Πόσο scroll down πρέπει να κάνουμε
για να δούμε αν η Ελένη Φουρέιρα ξανατραγουδεί στη Eurovision. Απαράδεκτο. Μη σας πω και το άλλο. Ότι θα χάσουμε την ευκαιρία, τη χαρά να έχουμε στην ίδια ειδησιογραφική σελίδα το σοκ που προκάλεσε ο θάνατος του George Floyd και το σοκ που έπαθε η Σύση Χριστίδου βλέποντας τη συνεργάτιδά της να πέφτει από την καρέκλα της. Μπιλ, η εκπομπή σου ζητάει να ξανασκεφτείς την απόφασή σου. Στην Ινδία, θα σας πω και πού ακριβώς, στην πόλη Μιρούτ. Αυτό είναι κοντά στην πρωτεύουσα Νέο Δελχή. Ξέρετε, μία μικρή πόλη με 6.712 κατοίκους σε κάθε γειτονιά. Κάποιες μαϊμούδες κλέψανε δείγματα αίματος που μπορεί να είχαν μέσα COVID από έναν Ινδό που τα κουβαλούσε. Και πήγανε σε ένα δέντρο και μία μάλιστα άρχισε να μας λέει και το σωληνάριο. Περιττό να σας πω ότι επί Πασόκ θα είχαν διοριστεί και οι τρεις μαϊμούδες στα γεννήματα. Στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη είναι αυτό έτσι, ναι, στη Νέα Υόρκη, δύο αγρότες που αφήσανε ίσως την Αϊόβα που είναι αγροτική περιοχή και πήγαν να ζήσουν στη Μεγαλούπολη, τα έχουμε και εμείς αυτά εδώ, αρχίσανε να εκτρέφουνε γρίλους. Όχι όμως για κατοικίδια. Αν έχετε δει τη Μουλάν, θυμάστε ότι είχε και ένα γρίλο κατοικίδιο μέσα στο κλουβάκι του. Θα γίνει λέει και ταινία με ηθοποιούς η Μουλάν μετά από καρτούν. Εδώ κάνω μία παρένθεση, ότι αν η Μουλάν ήταν λίγο πιο μπαμπάτσικη και λίγο πιο βυζαντινή, δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει το ρόλο του άντρα. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτούς τους γρίλους θα τους έχουν λέει για φαγητό. Θα τους καλλιεργούν δηλαδή και θα τους πουλάνε να τους τρώει ο κόσμος. Πρέπει να ξέρετε ότι η εντομοφαγία είναι μία τάση που προσπαθεί να γίνει αυτό που στα αγγλικά λένε thing. Δηλαδή να πηγαίνουμε στη λαϊκή και εκεί μαζί με τα καλαμαράκια να έχουμε, ξέρω εγώ, ακρίδες. Το βάζουν μάλιστα και σαν προτεραιότητα αυτοί που θέλουν να την επιβάλλουν εντός εισαγωγικών, γιατί τα έντομα έχουν πολύ πρωτεΐνη, αυτό είναι αλήθεια, και ελάχιστο λίπος, και αυτό αλήθεια. Επίσης, μπορείς να τα μαγειρέψεις με αυτό το ελάχιστο λίπος τους και να μην χρησιμοποιήσεις βούτυρο. Εντάξει, ως άνθρωπος που τρώω μέλι και κεφαλάκια αρνίσια, δεν μπορώ να έχω κάποια αντίρρηση σε αυτό. Απλά περιμένω την εποχή που στο επόμενο MasterChef το πιάτο της ημέρας θα είναι σκουλικαντέρες ελευθέρας βοσκής με σως μαδέρα. Και θα έχουν και διάφορες ιστορικές αναφορές, πιστεύω, ας πούμε στον Αηγέννη τον βαφτιστή που έτρωγε ακρίδες, χωρίς σως μαδέρα. Ακρίδες, εκατομμύρια, τεράστιο κύμα, λεφούσι, έχει πέσει στην Ινδία, που λέγαμε και πριν με τις μαϊμούδες. Οι Ινδοί όμως δεν τις τρώνε, διότι οι Ινδοί έχουν μία στάνταρ διατροφή, τους αρέσει πολύ το σπανάκι όπως και σε εμάς, και το τυρί όπως και σε εμάς. Έχουν τις πανιρόπιτες εκεί πέρα, που είναι οι αντίστοιχες τυρόπιτες οι δικές μας. Διότι για να φαγωθούν αυτές οι ακρίδες έπρεπε να πάνε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο πιο εκεί στην Κίνα, όπου ό,τι περπατάει, τσικ τσικ τσικ. Ο Mike Tyson, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, δέχτηκε μία πρόταση. Η πρόταση είναι να ξαναγυρίσει στα rings, τα πυγμαχικά, για $1,000,000. Αυτός είναι 53 χρονών, όσο έτσι, αλλά θαλερός αρκετά. Τώρα θα μου πείτε, έχει ανάγκη ο Mike από ένα ψωρό εκατομμύριο εκεί πέρα. Και όμως έχει. Γιατί βλέπετε, όταν ήταν νέος και δεν είχε πήξει το μυαλό του ακόμη, κατάφερε, κατόρθωσε πιο σωστά, γιατί κατόρθωμα είναι, να σπαταλήσει μια περιουσία $300 εκατομμυρίων. Και μιλάμε τότε που τα δολάρια και τα εκατομμύρια ήταν πραγματικά λεφτά. Δηλαδή το 90 που βγάζει αυτός τόσα εκατομμύρια, ο Tom Hanks έπαιρνε $1,000,000 για να κάνει μια ταινία και του λέγανε και πολλά είναι. Θα ήταν ενδιαφέρον να τον βλέπαμε πάλι στο ring βεβαίως, γιατί σαν πυγμάχος είχε δύο προτερήματα. Το πρώτο ότι αντέχει πολύ ξύλο. Πολύ, αδερφέ μου, δηλαδή τον βάραγε 6 μέρες δεν καταλάβαινε τίποτα. Και το δεύτερο ότι είχε θανατηφόρα χτυπήματα, γιατί κατά τα άλλα, ας, εντάξει. Και ο Στεφανόπουλος ακόμη, ο δικός μας ο πυγμάχος, πιο καλός ήταν, τεχνικά. Κάτι τέτοιες ειδήσεις όμως διαβάζουν στην κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση, και λένε ας αυξήσουμε λίγο περισσότερο τα όρια συνταξιοδότησης. Εδώ ο Mike Tyson θα σου λένε πέσει στα 53. Εσύ τι θες να βγεις στα 67 στη σύνταξη, νέος άνθρωπος. Ο φίλος μας ο Kim
πώς να το πω αυτό σωστά, φανερώθηκε, αποκαλύφθηκε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Κέντης Γαρμπή. Αυτό λοιπόν θα ήταν, αυτός θα ήταν ο τίτλος της είδησης αν τη διαβάζετε σε κάποιο ειδησιογραφικό κανάλι, όχι από τα ρομπότ του Μπιλ, τα άλλα με τους κρεατένιους δημοσιογράφους. Και αφού πατάγατε λοιπόν εσείς για να δείτε τι στα κομμάτια συμβαίνει, θα διαβάζατε παρακάτω. Το τραγούδι «Αρχίζω πόλεμο» της Κέντης Γαρμπή ταιριάζει γάντι στην απόφαση του Κιμ που αρχίζει πόλεμο εναντίον του Ιαπωνέζικου πορνό. Το Ιαπωνέζικο πορνό έχει διεισδύσει στη Βόρειο Κορέα με USB stick τα οποία εισάγονται από την Κίνα. Τριαθμές. Ο Κιμ λοιπόν ως σοσιαλιστής, και πρέπει να ξέρετε ότι ο βαθύς σοσιαλισμός έχει μια απέχθεια προς την πορνεία γενικότερα, όχι προς το σεξ και τις ελεύθερες σχέσεις, κάνει ό,τι μπορεί να πολεμήσει αυτή τη μάστιγα, αυτή τη λέλαπα που κατακαίει τη χώρα του και κυρίως τη νέα γενιά. Δηλαδή το μόνο που μένει να δούμε είναι στα βορειοκορεάτικα αφίσα «Γονείς, ξέρετε που είναι απόψε τα παιδιά σας». Και κλείσαμε. Παρ' όλα τα αυτά, φίλε Κιμ, αδελφέ Κιμ τολμώ να πω, έχω να σου κάνω μία πρόταση. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγεις είναι να γίνει εισαγωγή αμερικάνικου πορνού. Γιατί έτσι και δούνε οι δικοί σου λευκούς και μαύρους πορνοστάρ, θα πέσουν σε κατάθλιψη όλοι μαζί και ονόνοητο. Ο Γάλλος σεφ Αλέν Δικάς, να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό τώρα, με 17 αστέρια Μισελέν και 2 Goodyear, λέει ότι είναι πιο ασφαλές να τρώμε σε ένα εστιατόριο παρά στο σπίτι μας. Και αυτό γιατί στο εστιατόριο είναι όλοι εκπαιδευμένοι, έχουν περάσει σεμινάρια, ξέρουν πώς να πιάσουν τα τροφήματα, πώς να τα μαγειρέψουν, όχι σαν εμάς τους πληβίους που αρπάζουμε την ντομάτα όπως να είναι και την κόβουμε όπως να είναι. Φίλε Αλέν, αυτά ισχύουν για άλλους. Γιατί εμείς έχουμε φάει τόσο αρνή στη λαδόκολα σε πανηγύρι που δεν μας πιάνει τίποτα. Παρ' όλα τα αυτά, η πρότασή σου πρέπει να πω ότι έχει μια χρηστική, όχι ουσία πως λέγεται, μια χρηστική πράξη, όχι, μια χρηστική αξία. Το βρήκα. Για τα καθημάς. Τα καθημάς εδώ πέρα, μέιτα, τα της χώρας μας. Και αυτό διότι το Υπουργείο Τουρισμού μεταξύ των άλλων πραγμάτων, παρεμπιπτόντως είδατε ένα σήμα που λέει ότι η Ελλάδα είναι COVID-free, ξέρω από το 460 π.Χ. Αυτό είναι πραγματικό, είναι τίποτα μαϊμού για να κάνουμε πλάκα. Έκλεισε η παρένθεση αυτή. Αποφάσισε λοιπόν το Υπουργείο Τουρισμού να κάνει τον γαστρονομικό τουρισμό. Δηλαδή θα φτιάξει ένα πλαίσιο και μια καμπάνια που θα λέει στους τουρίστες, ελάτε στην Ελλάδα, πηγαίνετε στη Σαντορίνη να φάτε φάβα, πηγαίνετε στη Σύρο να φάτε Σαν Μιχάλη, πηγαίνετε στη Ζαγορά να φάτε μήλα και πηγαίνετε στην Ελασσόνα να φάτε αρνάκι Ελασσόνας. Αυτό το αρνάκι Ελασσόνας έμαθα πρόσφατα ότι είναι προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Είναι αρνάκια μόνο στην Ελασσόνα. Δεν είναι κακή ιδέα, να πω την αλήθεια, αν και μπορεί να έχει κάποια τεχνικά προβλήματα. Αυτό το κρίνω γιατί εδώ και 20 χρόνια περίπου ακούω για τον θρησκευτικό τουρισμό ή προσκυνηματική περιήγηση και ακόμη δεν έχω δει τίποτα. Παρ' όλα τα αυτά, αν γίνει αυτό το πράγμα με το καλό, μπορούμε να πάρουμε την γνώση του φίλου μας του Αλέν, που αυτός και οι διάφοροι σαν αυτόν στα φαντεζή εστιατόρια τους με τα πολλά αστέρια, δίνουν κάτι μικροσκοπικές μερίδες και τις χρεώνουν αστεράτα. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί ανάγκες έχουμε, μας χτύπησε και ο COVID την οικονομία, να ρεφάρουμε λιγάκι. Μην περιμένουμε μόνο τους Κινέζους να έρθουν να τους χρεώσουμε 70 ευρώ τη χωριάτικη, πρέπει και οι Έλληνες να πληρώσουν το μερίδιο τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο από το τρίπτυχο μουζάκα, τζατζίκι, χωριάτικη. Καλό θα μας κάνει. Και στο θέμα της διατροφής και ιδιαίτερα της μεσογειακής διατροφής, η Δέσποινα Βανδύ είναι η πλέον κατάλληλη ως εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Γιατί η Δέσποινα είναι πολύ fit. Δηλαδή, άμα δείτε, έχει κάτι μπράτσα περισσότερο από μένα. Να είναι καλά η γυναίκα, καλά κάνει, γυμναστική άλλωστε. Πώς λέει
Ο Σωκράτης πρέπει, λέει ο άνθρωπος, να ασκείται, γιατί είναι κρίμα να μην μπορέσει ποτέ να δει τις δυνατότητες του σώματός του. Η Δέσποινα λοιπόν αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας λίγη από τη σοφία του νους υγιής ενσωματική και να μας πει πως όταν έχει πονοκέφαλο το ξεπερνάει με πιλάτες και με κατακόρυφα. Αν η εκπομπή δεν ήταν σε prime time zone θα λέγαμε ότι υπάρχει και ασπιρινόσκονη. Αλλά επειδή υπάρχει το ισουρό από πίσω και είπαμε δεν μπορούμε να πληρώνουμε πρόστιμα, πιλάτες και κατακόρυφα. Συνεχίζουμε με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μία Αλεπού εισέβαλε στο κοτέτσι που διατηρούν η Κάτια Ζιγούλη και ο Σάκης Ρουβάς και τους έφαγε τις κότες. Την υπόθεση έχει αναλάβει να διαλευκάνει ειδικό κλιμάκιο της Ελλάς με επικεφαλής τον αστυνόμο Σαΐνη. Εδώ να σας πω ότι έχουν τις κότες γιατί είναι εκτός αστικού ιστού, είναι κάπου στα περίχωρα, διότι κανείς δεν μπορεί να βάλει κότες στα μπαλκόνια του. Μπορεί όμως να βάλει ωραιότατα πέρδικες. Τα αυγά των οποίων είναι μικρά, αλλά εξίσου θρεπτικά. Αυτό είναι και survival tip. Να το γράψετε κάπου, μπορεί να σας χρειαστεί. Την Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής, πάλι όχι ακριβώς αστυνομικό, αλλά έτσι ενεπλάκησαν και σε αυτή την είδηση και στην επόμενη οι δυνάμεις, πώς λέγεται, προστασίας του πολίτη, πώς να λέγονται πια δηλαδή, πυροσβεστική, αστυνομία, ασθενοφόρα κτλ. Ένα ντρόν πήγε λέει και κόλλησε και έσκασε πάνω στην πύλη του Αδριανού και έπρεπε να πάει η πυροσβεστική να βάλει τη σκάλα και να το κατεβάσει. Τώρα θα αναρωτηθείτε, όπως θα αναρωτήθηκε και εγώ στην αρχή, η πύλη του Αδριανού είναι μια πύλη με τεράστιες καμάρες, τεράστια κενά σε ένα χωράφι. Πώς τα κομμάτια ρε κολλητέ πήγες και το πέταξες πάνω τον ντρόν? Μήπως πρέπει να αφήσεις τον ντρόν και να πάρεις εκείνα τα αυτοκινητάκια του Mr. P με το καλώδιο με το κουμπί μπρος πίσω? Δηλαδή φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος να πάει να παρκάρει. Έχουν να κλάψουν καθρέφτες στη γειτονιά. Και πάλι ξημερώματα Κυριακής, ήταν έτσι πλούσια, έτσι intensive ημέρα, το ξημέρωμα. Στη Θεσσαλονίκη βγήκε λέει κάποιος στο μπαλκόνι του και άρχισε να πετάει στο απέναντι καφέ μπαρ καρέκλες και γλάστρες. Ο τύπος κομμάτια, εντάξει, γιατί φυσιολογικά δεν μπορείς να πετάς. Αν και εδώ που τα λέμε, στην Κυψέλη κάποια στιγμή σε ένα καφέ, σε ένα πεζόδρομο περνούσε ένα μηχανάκι πάνω κάτω, ήταν ένας ιδιοκτήτης καφέ που του λέγε μην περνάς, ο άλλος τον έγραφε, πήρε μια καρέκλα και τις βούριξε. Ένα γεγονός όμως. Άσχετο. Εδώ ο τύπος ήταν, μιλάμε, είχε πιει το Βόσπορο. Δεν έβλεπε μπροστά του. Το αξιοθαύμαστο, αξιοπερίεργο αυτής της ειδήσης είναι τι? Ότι πέρασε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ του πετάω, βομβαρδίζω τον κόσμο με καρέκλες και φτάνει η αστυνομία για να με μαζέψει και το καφέ δεν άδειασε. Τώρα με τα νέα μέτρα καταλαβαίνετε, βρήκαμε καρέκλα, δεν σηκωνόμαστε με τίποτα ρε, δεν πάει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Και μάλλον και ο τύπος που τα πήρε και άρχισε να ρίχνει, δεν θα είχε βρει θέση για να κάτσει στο καφέ. Το ίδιο βράδυ λοιπόν, λίγο παρακάτω, ένας ουφολόγος ονόματι, κάτσε τον έχω γράψει αυτόν εδώ, Scott Waring, εντόπισε στο Θερμαϊκό, κοντά στη Νέα Μηχανιώνα, UFO, χρησιμοποιώντας το Google Earth. Υπτάμενους δίσκους δηλαδή, οι οποίοι ήταν υποθαλάσσιοι εκεί και ανήκανε στην φυλή W56, που είναι φιλιρινική φυλή. Εντάξει, και πού είναι το παράξενο? Στη Θεσσαλονίκη Σαββατόβραδο, όπου βρεις παρκάρεις. Σιγά τώρα. Κούκλες γίνανε οι κύριοι Τσιόδρας και Χαρδαλιάς. Στην αρχή όταν διάβασα αυτή την είδηση, να σας πω την αλήθεια, πήγε το μυαλό μου στην κούκλα Σάκης Ρουβάς που λέγαμε πριν με τις κότες και τις αλεπούδες, όπου τώρα στο marketplace την αγοράζει 15 ευρώ. Αλλά δεν έγιναν έτσι κούκλες. Γίνανε χαρακτήρες σε ένα κουκλοθέατρο. Τον κύριο Χαρδαλιά δεν τον έχουν πετύχει πολύ, του έχουν αφαιρέσει το μουσι και έχει χάσει αυτό το πολύ άρενο που είναι έτσι λίγο πιο mild και δεν ταιριάζει με το ρόλο. Τον κύριο Τσιόδρα ίδιο τον κάνανε. Σε μια παράσταση η οποία είναι λέει εμπνευσμένη από τα γεγονότα του COVID σε συνδυασμό με την κοκκινοσκουφίτσα. Με το καλό και στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στο πρόγραμμα 1.
κουκλοθέατρο. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό. Τελευταία φορά αυτό που θυμάμαι είναι του κουτιού τα παραμύθια. Η οικογένεια Σοφιανού, όπου ο Κοντογιαννίδης έκανε το Ρούχλα. Εξαιρετική σειρά, αν την παρακολουθήσατε. Και εδώ τελειώνει το κανονικό πρόγραμμα της τελευταίας εκπομπής της σεζόν. Παρ' όλα αυτά δεν τελειώνει η εκπομπή. Και αυτό γιατί πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Αφενός ότι όλο το καλοκαίρι οι επαναλήψεις θα παίζουν συνέχεια. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε. Διακοπές δεν ξέρω που θα κάνουμε, αλλά τέλος πάντων κάπως θα βολευτούμε όλοι, το πιστεύω. Θα μπορέσετε να εμπεδώσετε και λίγο όλα τα επεισόδια όλων των εκπομπών όλης της 7 Arts. Να κρατήσετε και μερικές σημειώσεις, εμείς θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, δεν τις υπολογίζουμε όλες βεβαίως, αλλά τις θέλουμε. Και στο μεταξύ, όλο το καλοκαίρι θα κάνετε και καινούριες γνωριμίες, να τους πείτε για εμάς και για τα social media μας. Αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε τα social media είναι και το μέλλον. Είδατε τώρα, λέγαμε Bill Gates, δημοσιογράφοι ρομπότ. Εσείς θα μείνετε πίσω, δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μας ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί η Kylie Jenner δεν είναι δισεκατομμυριούχος, λέει το Forbes. Έλεγε ψέματα. Και εμείς επειδή είμαστε με την Kylie, μπαίνουμε έτσι στο Instagram και παρακολουθούμε τι γίνεται με αγωνία. Θέλουμε να μπείτε κι εσείς, άμα μας ξεφύγει καμιά είδηση, να μας την πετάξετε. Όπως πέταξα εγώ τον Αρχιμίδη. Στο YouTube. Να βλέπετε, όπως σας είπα, τα επεισόδια σε επανάληψη, αλλά υπάρχουν και άλλες ωραίες σειρές που μπορείτε να δείτε. Εγώ πρόσφατα ανακάλυψα, και τώρα βλέπω μία σειρά που λέγεται The Hitchhiker. Δεκαετία τέλη 80, αρχές 90, 6 σεζόν. Είναι από εκείνες τις σειρές που ξεκινάνε κάπως και μετά στο τέλος υπάρχει ένα twist πριν τον Night M. Shyamalan. Θα την εκτιμήσετε δε όντως σε όσους ιδιαίτερα εσείς που σας αρέσουν τα twist. Στο Facebook, γιατί το Facebook σιγά σιγά αναπτύσσει το marketplace ως αντίπαλον δέος στο eBay και η εκπομπή γενικότερα δεν είναι υπέρ των μονοπωλίων. Το λέει άλλωστε και το παλιό ρητό, ότι όταν υπάρχουν δύο γίγαντες τρέμει ο κόσμος, τον ένα γίγαντα το ρίχνουν και οι νάνοι. Τι σχέση έχει με αυτό, καμία, αλλά θυμήθηκα το ρητό. Και στο Twitter, διότι αρέσει το σκηνοθέτη μας και αυτό αρκεί. Για τη νέα σεζόν λοιπόν να είμαστε καλά, όπως σας έλεγα, να περιμένετε διάφορα πράγματα, όπως διαγωνισμούς. Το live άλλωστε βοηθάει σε αυτό το θέμα, γιατί είναι και πιο αμερόληπτο. Γίνεται ένας διαγωνισμός, συμμετέχετε όλοι εσείς εκεί πέρα, βγαίνει το αποτέλεσμα αμέσως. Γιατί μετά, δεν θέλω να πω κάτι για μας, αλλά έχω ακούσει ότι σε άλλες εκπομπές μαγειρεύονται τα αποτελέσματα και σε άλλους διαγωνισμούς. Αλλά εμείς εδώ είμαστε καθαροί σαν Αντώνη Παρθένας. Θα έχουμε και διάφορα άλλα events τα οποία θα έχουν και ενδιαφέρον για εσάς που είστε πιο καλλιτεχνικοί. Δηλαδή θα κάνουμε κάποια σποτάκια, θα κάνουμε κάποιες μινι σειρές, θα κάνουμε πολλά και διάφορα. Ναι, εξελισσόμεθα. Κυρίες και κύριοι, έχουν να δουν πολλά τα ματάκια σας, βοήθειά σας. Μέχρι τότε βεβαίως, μέχρι να ξαναβρεθούμε, να θυμάστε ότι κανείς δεν σας υποχρεώνει να μην γίνετε καλύτεροι. Από τον Πτέρο Celebrity, τον Γιώργο Στρούλη και τη 7 Arts, καλό καλοκαίρι.